να δούμε αυτή εδώ την άσκηση, την οποία μάλλον θα την παραδώσετε κιόλας. Είναι μια άσκηση η οποία είναι κλασική στις εργασίες της πλήκωσης, δηλαδή ασκήσεις στις οποίες έχουμε τα νησιά με τους ευγενείς και τους απατεώνες. Οι ευγενείς λένε πάντα αλήθεια και οι απατεώνες λένε πάντα ψέματα. Και τώρα θα μας πούνε κάποιες διατυπώσεις και εμείς μελετώντας τις διατυπώσεις αυτές θα καταλάβουμε την ιδιότητα των ατόμων αυτών, των κατοίκων, του Α και του Β. Δηλαδή, αν είναι ευγενείς ή απατεώνες. Αυτή η άσκηση είναι παντελώς άχρηστη στο επίπεδο εξετάσεων, δεν έχει πέσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι για το επίπεδο της εργασίας μόνο, οπότε φροντίστε να ακούσετε την οικογράφηση, να καταλάβετε, να παραλλάξετε και να τελειώνουμε με αυτό. Έτσι, τσακ, πάμε να τελειώνουμε, να πάρουμε δύο μονάδες, να πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι λέει εδώ πέρα. Έτσι, έχω τους δύο κατοίκους του νησιού, τον Α και τον Β. Και λέει ο Α την εξής διατύπωση: αν είμαι ευγενής, ο Β είναι απατεώνας. Και λέει ο Β, είμαι ευγενής και ο Α είναι απατεώνας. Έτσι. Οπότε λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε καταρχάς το εξής. Η ιδιότητα του Α, έτσι, είναι δίτιμη. Δηλαδή, ή θα είναι ευγενής ή θα είναι απατεώνας. Οπότε, πάμε και χώνουμε μία προτασιακή μεταβλητή, την οποία μπορείς να την ονομάσεις όπως θέλεις, για λόγους παραλλαξιμότητας κτλ. Την έχω βαφτίσει εγώ π και λέω ότι είναι μία προτασιακή που εκφράζει ότι ο Α είναι ευγενής. Παίρνει δύο τιμές, είτε αλήθεια, και θα παίρνει αλήθεια αν είναι ευγενής, και αν είναι ψέμα, δηλαδή δεν είναι ευγενής, τότε αναγκαστικά λόγω της ιδιότητας του νησιού θα είναι απατεώνας. Έτσι. Άρα λοιπόν το π, η μεταβλητή αυτή, μπορεί να πάρει τη μέση ή αλήθεια ή ψέματα. Αν είναι αλήθεια, τότε ο Α είναι ευγενής, αν είναι ψέματα, τότε ο Α είναι απατεώνας. Εντελώς αντίστοιχα, ορίζω μια δεύτερη προτασιακή μεταβλητή Q. Αυτό μπορείς να τα πεις και Α και Β, αν θες κεφαλαία, όπως γουστάρεις ονομάστε, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα εκφράζει τη διατύπωση ότι ο Β είναι ευγενής ομοίως, και αυτή θα παίρνει δύο τιμές ή αλήθεια ή ψέματα. Τώρα, εμείς δεν ξέρουμε τι είναι ο Α και τι είναι ο Β, οπότε πάμε και κατασκευάζουμε έναν αληθοπίνακα εδώ πέρα που βάζουμε όλες τις δυνατές τιμές στην ουσία. Έτσι, έχω το π και το q, το π αλήθεια, το q αλήθεια, π αλήθεια, q ψέμα κτλ. Κτλ. Φτιάχνω λοιπόν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για το π και το q. Και θα πάρω τώρα τις δύο δηλώσεις τις οποίες κάνουν αυτοί οι δύο και θα τις μοντελοποιήσω σε κατηγορηματική λογική. Έρχεται ο Α και λέει το εξής. Λέει, αν είμαι ευγενής, δηλαδή αν ο Α είναι ευγενής, αν τότε, έτσι, δηλαδή συνεπαγωγή, αν λοιπόν ο Α είναι ευγενής, τότε έχω, όπως λέει εδώ, ότι ο Β είναι απατεώνας, δηλαδή Β απατεώνες. Τώρα, με βάση τη μοντελοποίηση που δώσαμε με προτασιακές μεταβλητές, το γεγονός ότι ο Α είναι ευγενής είναι η αλήθεια της προτασιακής μεταβλητής π, ενώ όσον αφορά τον Β να είναι απατεώνας, το Q αληθεύει αν έχω ότι ο Β είναι ευγενής, άρα το not Q θα αληθεύει αν ο Β είναι απατεώνας. Άρα η διατύπωση του πρώτου σε προτασιακή λογική είναι π συνεπάγει not Q, αυτή λοιπόν εδώ που βλέπεις είναι η δήλωση του Α. Και εδώ πέρα έχουμε και τη δήλωση του Β που λέει είμαι ευγενής, λέει, κατάφαση, και ο Α είναι απατεώνας. Βλέπεις εδώ το λογικό και, το είμαι ευγενής, λέει ο Β, άρα η διατύπωση είναι Β ότι είναι ευγενής, εντάξει, το οποίο είπαμε ότι το μοντελοποιήσαμε με την προτασιακή μεταβλητή Q, και επίσης έχω ότι ο Α είναι απατεώνας, άρα Α απατεώνας, το οποίο το μοντελοποιήσαμε με την άρνηση της μεταβλητής π που λέει ότι ο α είναι ευγενής, έτσι. Άρα q και not π. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο β είναι ευγενής και ο α δεν είναι ευγενής, δηλαδή είναι απατεώνας, έτσι. Άρα έχουμε αυτές τις δύο προτάσεις. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε τον αληθοπίνακα αυτών των δύο προτάσεων, έτσι, κανονικά, με πίνακα αλήθειας. Δηλαδή, το π αλήθεια και το q αλήθεια, το οποίο συνεπάγει not q είναι ψέμα, έτσι. Μετά ομοίως συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο. Κάνω όλο τον αληθοπίνακα της πρώτης πρότασης, κάνεις και εσύ τον αληθοπίνακα της δεύτερης πρότασης εντελώς αντίστοιχα, Και τώρα αυτό το οποίο ισχύει είναι το εξής, είναι ότι σε κάθε μία γραμμή έχουμε και ιδιότητες όσον αφορά τον π και τον q. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή, έτσι, σε αυτήν εδώ, η εκφώνηση δεν μας καθορίζει τι είναι αυτοί οι δύο, θα είναι ή ευγενείς ή απατεώνες. Στην πρώτη γραμμή έχω ότι το π είναι αλήθεια, άρα ο α είναι ευγενής, το q είναι αλήθεια, άρα ο α είναι ευγενής επίσης, έτσι. Και τώρα έχω ότι η δήλωση του πρώτου, έτσι, η δήλωση του α είναι ψευδής, το οποίο δεν μπορεί να γίνεται με βάση την εκφώνηση, γιατί οι ευγενείς λένε πάντα αλήθεια. Άρα λοιπόν και μόνο αυτό το γεγονός με οδηγεί ότι αυτή η γραμμή του πίνακα αληθείας δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να γίνεται να έχω από τη μία μεριά ο α να είναι ευγενής και από την άλλη μεριά να λέει ψέματα. Αυτή είναι η αντίφαση η οποία μας απορρίπτει την πρώτη γραμμή. Στη δεύτερη γραμμή τώρα του πίνακα αληθείας έχω, που είναι και δεύτερη περίπτωση αν θες,
Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν έχω ότι ο P είναι ευγενής και ο Q είναι απατεώνας και αν παρατηρήσεις τώρα η δήλωση του Α είναι αληθής και η δήλωση του Β είναι ψευδής. Που αυτό έπρεπε να συμβαίνει γιατί από τη στιγμή που έχω εδώ πέρα αλήθεια, δηλαδή ο Α είναι ευγενής, οφείλει να λέει αλήθεια στη δήλωσή του. Από την άλλη μεριά ο Q είναι απατεώνας, έτσι είναι ψέμα το Q και επίσης η δήλωσή του οφείλει να είναι ψευδής γιατί είναι απατεώνας, λέει πάντα ψέματα, ε. Οπότε λοιπόν με τον τρόπο αυτό έχω ότι η δεύτερη γραμμή είναι νόμιμη και τώρα συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη γραμμή πρέπει ό,τι τιμή έχω για τον α, ό,τι τιμή έχω στο π θα πρέπει να το έχω και στη δήλωσή του, έτσι. Αν είναι αλήθεια δηλαδή είναι ευγενής πρέπει και η δήλωσή του να είναι αληθής, αν είναι ψευδής πρέπει και η δήλωσή του να είναι ψευδής. Οπότε τώρα οι επόμενες δύο γραμμές, έτσι, έχω ότι ο π είναι ψευδές, οπότε λοιπόν έχω ότι η δήλωσή του παρόλα αυτά είναι αληθής, άρα αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί αφού το π είναι ψευδές, ο α είναι απατεώνας, οπότε λοιπόν θα έπρεπε και η δήλωσή του να είναι ψευδής, συνεπώς απορρίπτεται. Και απορρίπτεται και η τρίτη λοιπόν γραμμή και η τέταρτη γραμμή με τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς εδώ πέρα έχουμε τελειώσει, γιατί η μόνη γραμμή που είναι εφικτό να συμβαίνει, να ταυτίζεται δηλαδή η ιδιότητα των κατοίκων με τη δήλωσή του, είναι η δεύτερη. Άρα αναγκαστικά ο Α είναι ευγενής και ο Β είναι απατεώνας. Και έτσι ολοκληρώθηκε η ερώτηση αυτή. Πάμε τώρα στο. Αυτό λοιπόν είναι ένα βατό ερώτημα, το οποίο πιστεύω το κατάλαβες και θα το παρουσιάσει εννοείται. Και θα πάμε τώρα στο ερώτημα Β. Όπως στο ερώτημα Β έχουμε μια παραλλαγή η οποία. Δεν έχει ξαναπέσει και δεν έχει ξαναπέσει διότι δεν έχει δίτιμη λογική, έτσι. Πάμε να δούμε, λέει, είναι γνωστό ότι στο νησί υπάρχουν και κατάσκοποι, λέει, οι οποίοι λένε είτε αλήθεια είτε ψέματα. Ο επισκέπτης του νησιού συναντάει τρεις κατοίκους τους ΑΒΓ, για τους οποίους γνωρίζει ότι ένας είναι ευγενής, σημαντικό, ξέρουμε ότι ο ένας είναι ευγενής, ξέρουμε ότι ο ένας είναι απατεώνας και ξέρουμε ότι ένας είναι κατάσκοπος. Οπότε λοιπόν έχω ότι η δήλωση του ευγενούς οφείλει να είναι αληθής, η δήλωση του απατεώνα οφείλει να είναι ψευδής, για τη δήλωση του κατασκόπου δεν μπορούμε να αποφανθούμε γιατί λένε πότε αλήθεια πότε ψέματα, έτσι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θα ακολουθήσουμε βέβαια και την υπόδειξη που βέβαια έρχονται αυτοί και κάνουν τις δηλώσεις. Ο Α λέει αυτά, ο Β λέει αυτά, ο Γ λέει αυτά. Και λέει τι συμπέρασμα προκύπτει ως προς την ιδιότητα των τριών κατοίκων. Και μας δίνει μια υπόδειξη που λέει δημιουργήστε ένα πίνακα με τους 6 πιθανούς τρόπους κατανομής των τριών ιδιοτήτων και αντιπαραθέστε κάθε κατανομή ιδιοτήτων με τις τιμές αλήθειας των αντιστοίχων δηλώσεων, έτσι. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε εδώ πέρα μια ανάλυση την οποία μπορείς να την παρουσιάσεις και με διαφορετικό τρόπο. Πάμε και φτιάχνουμε αυτόν εδώ τον πίνακα όπως μας έδωσε η υπόδειξη. Η υπόδειξη μας λέει πάρε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορείς να έχεις με βάση το γεγονός ότι τα άτομα είναι 3 και ο ένας θα είναι έντιμος, ο άλλος θα είναι απατεώνας, ο άλλος θα είναι κατάσκοπος. Έτσι, βλέπεις τους συνδυασμούς, διατάξεις είναι έντιμος, απατεώνας, κατάσκοπος, έντιμος, κατάσκοπος, απατεώνας, απατεώνας ο Α, οι δυνατοί συνδυασμοί, κατάσκοπος ο Α, οι δυνατοί συνδυασμοί. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στην πρώτη περίπτωση έχουμε ότι ο Α είναι έντιμος, ο Β είναι απατεώνας και ο Γ είναι κατάσκοπος. Αυτό τώρα μπορείς να το προσθέσεις και κάπως διαφορετικά, δηλαδή μπορείς να βάλεις εδώ τις τρεις δηλώσεις αυτών των τριών και εδώ έχεις βέβαια μία οριστική απόφαση. Η απόφαση μέσα στην υποπερίπτωση αυτή είναι ότι ο Α είναι έντιμος, ο Β είναι απατεώνας και ο Γ είναι κατάσκοπος. Άρα, για δες έτσι και ένα εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης, πάρε λίγο τη δήλωση αυτού εδώ, έτσι, ο Β είναι κατάσκοπος. Τη γράφω λίγο. Εντάξει, πάρε τη δήλωση λίγο του Β όπως τη λέει η εκφώνηση πάνω. Ο Γ είναι κατάσκοπος. Εντάξει. Και έχουμε και τη δήλωση του Γ που λέει ο Β είναι κατάσκοπος. Πρόσεξε τώρα να δεις γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά, ας πούμε. Έχουμε την εξής αντιστοιχία. Πάμε λίγο στον Α. Ο Α καταρχάς είναι έντιμος, άρα πρέπει να λέει αλήθεια. Η δήλωσή του ο Β είναι κατάσκοπος, τι είναι? Αφού ο Β είναι απατεώνας στην περίπτωση αυτή, το έχουμε καταγράψει. Είναι λοιπόν ψευδής η δήλωσή του, έτσι. Κρατάμε αυτό το ψ. Πάμε στη δήλωση του Β, αν και ήδη έχουμε τελειώσει εδώ. Πάμε λίγο στην περίπτωση του Β. Ο Β λέει ο Γ είναι κατάσκοπος, οπότε η δήλωσή του είναι αληθής. Έτσι, είναι αληθής. Πάμε και στον Γ. Ο Γ είναι κατάσκοπος. Ο Β λέει είναι κατάσκοπος, η δήλωσή του είναι ψευδής. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι ψου αψου. Τώρα, έχουμε ότι ο Α είναι έντιμος σύμφωνα με την περίπτωσή μας, παρόλα αυτά λέει ψέματα. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σύμφωνα με τις ιδιότητες του νησιού. Ο Β από την άλλη μεριά είναι απατεώνας και παρόλα αυτά λέει αλήθεια. Άρα αυτή η περίπτωση δεν είναι δυνατή, δεν μπορεί να συμβαίνει. Ο έντιμος λέει πάντα αλήθεια και ο απατεώνας λέει πάντα ψέματα. Για τον κατάσκοπο εντάξει δεν ξέρουμε. Οπότε λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος σκέψης, έτσι θα αναλύσουμε και τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δηλαδή, δεύτερη περίπτωση, έχω ότι ο Α είναι έντιμος, ο Β είναι κατάσκοπος και ο Γ είναι απατεώνας.
Οπότε λοιπόν ο Α είναι έντιμος και βλέπουμε λίγο τη διατύπωσή του, μπορείς να την παρουσιάσεις με τον τρόπο που είπαμε. Ο Α είναι έντιμος λοιπόν και δηλώνει ότι ο Β είναι κατάσκοπος. Και παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή έχω ότι πράγματι ο Β είναι κατάσκοπος στον πίνακα. Άρα λοιπόν εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί έδωσε μια διατύπωση ο Α, έτσι, και η διατύπωσή του είναι αληθής και ταυτίζεται με τον πίνακα, άρα όλα καλά. Πάμε τώρα στον Γ, ο οποίος είναι απατεώνας και δηλώνει ο Γ ότι ο Β είναι κατάσκοπος. Η δήλωση λοιπόν του Γ είναι αληθής, γιατί ο Β είναι όντως κατάσκοπος, ωστόσο ο Γ πρέπει να λέει ψέματα. Και γιατί στην περίπτωση αυτή ο Β είναι όντως κατάσκοπος. Άρα λοιπόν εδώ η εμπλοκή προκαλείται από το γεγονός ότι ο Γ, που είναι απατεώνας και λέει πάντα ψέματα, λέει αλήθεια. Άρα λοιπόν και η περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή. Πάμε στην τρίτη περίπτωση, η οποία είναι η ορθή, είναι αυτή η μόνη που στέκει με βάση την ανάλυση που είπαμε. Οπότε λοιπόν, όπως βλέπεις, καθοδηγούμε από τον έντιμο και τον απατεώνα, που ξέρω ότι ο έντιμος πρέπει να πει αλήθεια και ο απατεώνας πρέπει να πει ψέματα. Ο Β λοιπόν είναι έντιμος, πάω στη δήλωσή του στην εκφώνηση και βλέπω ότι λέει ότι ο Γ είναι κατάσκοπος. Παρατηρώ ότι πράγματι ο Γ είναι κατάσκοπος, οπότε όλα καλά όσον αφορά τη διατύπωσή του. Πάμε στον Α που είναι απατεώνας. Και ο Α που είναι απατεώνας λέει ο Β είναι κατάσκοπος. Ο Β είναι έντιμος, ωστόσο, άρα ο Α λέει ψέματα. Έτσι θα πρέπει να συμβαίνει, διότι είναι απατεώνας. Πάμε στο Γ τώρα, που ο Γ είναι κατάσκοπος, οπότε μπορεί να λέει ότι γουστάρει, άρα λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα η περίπτωση αυτή σέβεται, έτσι, τις ιδιότητες των ατόμων έτσι όπως έχουν κατανεμηθεί. Δηλαδή ο έντιμος λέει αλήθεια, ο απατεώνας λέει ψέματα, ο κατάσκοπος δεν έχει πρόβλημα, λέει ό,τι θέλει. Πάμε μετά στην τέταρτη περίπτωση, εντελώς αντίστοιχα να την απορρίψουμε. Έχω ότι στην περίπτωση αυτή ο Α είναι απατεώνας, ο Β κατάσκοπος, ο Γ έντιμος. Θα ξεκινήσω από τον έντιμο. Ο Γ που είναι έντιμος λέει ότι ο Β είναι κατάσκοπος, τη διατύπωσή του από την εκφώνηση. Και αυτή είναι όντως αληθής, γιατί ταυτίζεται με τον πίνακα, έτσι, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε μετά να γράψουμε ότι, για να δούμε τι γίνεται με τον απατεώνα. Ο Α είναι απατεώνας και παρόλα αυτά δηλώνει ότι ο Β είναι κατάσκοπος, που είναι μια αληθής δήλωση. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ένας απατεώνας πρέπει να λέει πάντα ψέματα. Άρα λοιπόν αυτή η περίπτωση δεν είναι δυνατή. Πάμε στην πέμπτη περίπτωση τώρα εντελώς αντίστοιχα. Εδώ ο Β είναι έντιμος. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τη δήλωσή του. Που ο Β που είναι έντιμος λέει ο Γ είναι κατάσκοπος και ο Γ όμως είναι απατεώνας στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται από το πινακάκι. Άρα λοιπόν η δήλωσή του είναι ψευδής και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί ο Β πρέπει να λέει πάντα αλήθεια. Άρα ούτε αυτή η περίπτωση είναι δυνατή. Πάμε και στην έκτη περίπτωση και την τελευταία. Ξεκινάω πάλι από τον έντιμο και λέω ότι ο έντιμος πρέπει να λέει πάντα αλήθεια. Και λέει ο έντιμος που είναι πάντα αλήθεια, λέει η δήλωσή του πάνω στην εκφώνηση, ο Β είναι κατάσκοπος. Ναι, αλλά ο Β είναι απατεώνας εδώ, άρα η δήλωσή του είναι ψευδής, άρα αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Άρα έχουμε μία ανάλυση με βάση προτασιακή λογική. Ξαναλέω ότι τις περιπτώσεις μπορείς να τις παρουσιάσεις και έτσι, να φτιάξεις το πινακάκι βέβαια που σου λέει, και στη συνέχεια αφού φτιάξεις το πινακάκι, να πας να βάλεις εστιμές αλήθειας από δίπλα, αναλόγως με το αν ισχύει η δήλωσή του ή όχι όπως το κάναμε στην πρώτη περίπτωση. Έτσι λοιπόν θα οδηγηθείς να απορρίψεις όλες τις περιπτώσεις, τις 5 από τις 6 και θα μείνει σαν η μόνη εφικτή περίπτωση, η τρίτη περίπτωση. Άρα η τρίτη περίπτωση ισχύει, δηλαδή ο Α είναι απατεώνας υποχρεωτικά, ο Β είναι έντιμος και ο Γ είναι κατάσκοπος. Αυτή είναι λοιπόν το επερώτημα Β της άσκησης 1, την οποία συνιστώ να την παραδώσετε συνολικά γιατί είναι έτσι δύο μοναδούλες, αλλά χωρίς πολύ βάθος εδώ, έτσι, να μην ξενιστείτε. Τέτοιου τύπου θέματα δεν παίρνουν σε εξετάσεις και πραγματικά δεν αξίζει κάποιος να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να καταλάβει σε βάθος